εκπομπές στις φυλακές των ανηλίκων, έστεινε τα θέματα και το κατήγγειλε και ο δάσκαλος τέλος πάντων του θεάτρου, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι επιβλέπουν εκεί τους κρατούμενους, ότι τους επέβαλε, τους υποχρέωνε ή τέλος πάντων προσπαθούσε να τους πει τι θα πούν στην όταν η εκπομπή για να έχει τελειωθεί. Το είδα και εγώ στη ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, το είχε πρώτο θέμα. Αυτό πλήττει την αξιοπιστία του συγκεκριμένου και δεν είδα αυτό να αναπαράγεται από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντίθετα, είδα μία προβολή απίστευτη, την είδε και ο κόσμος και αυτό δεν πάβει να εκπλήσει. Όμως θέλω να κλείσω με μία παρατήρηση. Ότι αν το μνημόνιο και οι πολιτικές λιτότητες είχαν πετύχει, σήμερα δεν θα ήμασταν σε αυτά τα χάλια.